Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είμαι ο Γιώργος Σαμαδιάς και βρισκόμαστε για ακόμα μια φορά στο Mindset Fitness στον Άγιο Δημήτριο. Στο σημερινό θέμα θα μιλήσουμε για την κύφωση. Η κύφωση είναι ουσιαστικά όταν η άνω σπονδυλική στήλη κάνει μια καμπύλη προς τα εμπρός. Με απλά λόγια, όταν έχουμε καμπούρα. Λόγω του ότι έρχονται πάρα πολύ στο γυμναστήριο, ειδικότερα άντρες που έχουν κινητικά θέματα στο άνω μέρος της πλάτης, πήρα την απόφαση να κάνουμε αυτό το βίντεο για να βοηθήσουμε όλους αυτούς που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα. Εμείς θα αναφερθούμε σε δύο βασικά αιτία που είναι πολύ συνηθισμένα. Ένα είναι η κακή στάση σώματος που έχουμε στην καθημερινότητα και δύο είναι η δυσανάλογη ενδυνάμωση. Βέβαια υπάρχουν και άλλα αίτια και ειδικές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα να γεννηθεί κάποιος με αυτό το πρόβλημα, αλλά εμείς δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. Όποιος έχει αυτό το πρόβλημα προφανώς θα το ξέρει και θα απευθυνθεί σε κάποιο γιατρό. Στην πρώτη περίπτωση λοιπόν, που είναι η πιο συνηθισμένη, είναι η κακή στάση σώματος που έχουμε αναπτύξει μέσα από την καθημερινότητα. Κατανοώ πως οι περισσότερες εργασίες μας είναι σκυφτές, δηλαδή θα κάτσουμε στο κινητό, θα είμαστε σκυφτοί, θα κάτσουμε στον υπολογιστή μπροστά, θα είμαστε σκυφτοί. Θα τρώμε στο τραπέζι, πάλι θα καθόμαστε σκυφτοί, θα διαβάζουμε το ίδιο. Επειδή οι περισσότερες εργασίες μας απαιτούν να είμαστε σκυμμένοι προς τα εμπρός, αυτό που συμβαίνει είναι να χαλαρώνουν οι μυς της πλάτης, γιατί όταν είμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, χαλαρώνουν οι μυς της πλάτης και βραχύνουν η πρόστη μοίρα του δελτοειδή και ο θώρακας. Άρα, για το λόγο του ότι είμαστε βραχημένοι μπροστά και χαλαροί πίσω, θα πρέπει να ενδυναμώσουμε την πλάτη μας και να διατείνουμε την προστινή μοίρα. Ένας τρόπος για να το πετύχουμε αυτό είναι να στεκόμαστε συνειδητά σε ευθεία θέση. Δηλαδή, όταν είμαστε στο γραφείο, να έχουμε στο νου μας να φέρουμε την καρέκλα μπροστά στο γραφείο και να ακουμπήσουμε την πλάτη πίσω. Ή όταν στεκόμαστε, να στεκόμαστε ευθεία και να μην καμπουριάζουμε, γιατί πέρα ότι θα μας δημιουργήσει προβλήματα στη σπονδυλική στήλη, δεν είναι και ευγενικό όταν μας μιλάει ο άλλος να καμπουριάζουμε μπροστά εμπρός. Κάτω στην περιγραφή σας έχω αφήσει ένα link με ασκήσεις που θα σας βοηθήσουν για το πρόβλημα της κύφωσης. Οπότε γενικότερα θυμόμαστε ότι θα πρέπει να κάνουμε περισσότερες κινήσεις που τραβάμε, λιγότερες ασκήσεις που σπρώχνουμε και περισσότερες διατάσεις στο μπροστινό μέρος παρά στο πίσω μέρος. Το άλλο αίτιο που είπαμε είναι η δυσανάλογη ενδυνάμωση του σώματος. Πάρα πολλοί αθλητές πηγαίνουν στο γυμναστήριο τις Δευτέρες, φορτώνουν κιλά στον πάγκο και κάνουν πάρα πολλά κιλά, πολλές επαναλήψεις, μεγάλο όγκο προπόνησης. Αλλά όταν έρχεται η μέρα της πλάτης και έχουμε να κάνουμε έλξη στο μονόζυγο για παράδειγμα, εκεί είμαστε λίγο αδύναμοι ή δεν δίνουμε την έμφαση που χρειάζεται. Αυτό μακροχρόνια έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει αυτές τις δυσανολογίες. Άρα ιδανικά όσα κιλά σπρώχνω, άλλα τόσα κιλά θα πρέπει να τραβάω για να υπάρχει σωστή αναλογία. Γενικότερα η δυσανάλογη ενδυνάμωση μπορεί να μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα που μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο βίντεο για αυτό. Είναι σημαντικό οι ανταγωνιστές μυς να γυμνάζονται ανάλογα σε όγκο, τόσο στη μία πλευρά όσο και στην άλλη πλευρά. Κάτι άλλο που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στο να βελτιώσετε τη στάση του σώματος είναι η γιόγκα, το πιλάτες, καθώς και το foam roller, όπου μπορεί να το έχετε στη δουλειά σας στο γραφείο και όταν πιάνεστε πολλές ώρες στο γραφείο να το χρησιμοποιείτε, να ρολάρετε λίγο είτε κάτω στο έδαφος είτε στον τοίχο, ιδανικά στο έδαφος και να νιώσετε αυτή την ανακούφιση. Σίγουρα με την άσκηση μαθαίνουμε να έχουμε σωστή στάση σώματος και αποτρέπουμε κάποια μελλοντικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν. Παρ' όλα αυτά, αν μέσα στη διάρκεια της μέρας και μέσα στο 8ωρό μας ή στο 12ωρό μας οι εργασίες μας είναι να είμαστε σκυφτοί και καμπουριασμένοι, η μία ώρα που θα έρθουμε στο γυμναστήριο προφανώς δεν θα μας σώσει. Άρα θα πρέπει συνειδητά, μέσα σε όλη τη διάρκεια της μέρας, να στεκόμαστε ευθεία και να το έχουμε στο μυαλό μας. Οπότε, ειδικότερα οι άντρες, σας συστήνω μετά το πέρας του workout να κάθεστε στην ακρούλα, να δουλεύετε λίγο mobility στο άνω μέρος της πλάτης και στους ώμους, για να εκτοξεύσετε τη δύναμή σας. Γιατί δύναμη χωρίς ευληγησία δεν είναι δύναμη. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχεται κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο ειδοποίηση. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.